έτσι είμαστε. Γεια σας. Καλώς μεσημέρι. Σκόβει και η μιλιά. Καλώς τα παιδιά. Καλώς τι κάνεις, Θέμο. Καλά, ελπίζω σήμερα να προλάβουμε. Τα πράγματα είναι πάρα πολλά που έχουμε να κάνουμε. Μου έχετε φάει και 5 λεπτά χρόνο. Καταρχάς, γιατί μας αγχώνεις. Έχουμε την εφορία να μας αγχώνει. Έχουμε το Στουρνάρα, έχουμε το Ίκα, το Μίκα, το Σίκα, το Τέβε. Θα έχουμε και το Θέμο. Πάρε μια βαθιά ανάσα και ό,τι προλάβεις. Το πολύ πολύ να φάμε μισοψημένο κεφτέ. Ωραία. Σήμερα θα κάνουμε κεφτεδάκια, τα οποία θα συνδυάσουμε κοιμά κοτόπουλο με μοσχάρι. Θα κάνουμε ένα πολύ υγιεινό κοκτέιλ. Αρκετά υγιεινό, γι' αυτό βγάλαμε το χοιρινό, βάλαμε το κοτόπουλο. Είναι αρκετά νόστιμο. Και θα κάνουμε μια σάλτσα με ντομάτα, πράσο, καρότο. Το πράσο πελτέ. Και το καρότο από προχθές. Όχι, την προηγούμενη εβδομάδα. Πολύ καλά κάνεις. Δεν το λέω για κακό, για καλό το λέω. Ότι δεν πετάμε τίποτα. Ναι, Αδριανή, το θέλω να πω. Είναι από προχθές. Έχεις δίκιο. Είχε μείνει στο ψυγείο μας. Και μπορούμε να κάνουμε πολύ εύκολα πράγματα. Αδερφός, κοιτάς να δει τι άλλο λείπει, τι άλλο θα βάλει μέσα στο φαγητό. Λοιπόν, να σοβαρευτούμε λίγο. Με το ρεζούμε θα κάνουμε κεφτεδάκια με κόκκινη σάλτσα στη γάστρα με ρύζι. Πολύ ωραία. Θέλεις να πάμε ψωνίσουμε. Φύγαμε. Άντε, πάμε χαλκιαδάκι. Ξεκινήστε! Στον αέρα είμαστε. Λοιπόν, φύγαμε. Λοιπόν, έχουμε εδώ τις κοιμάδες μας. Μας έκοψε ο συμπαθέστατος Πριοπόλης Χαλκιαδάκι κοτόπουλο και μοσχάρι. Διαλέγεις φιλετάκι και του λες το θέλω σε κοιμά. Ναι, ναι. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα πάρα πολύ απλό κοιμά σήμερα. Να δούμε ότι μπορούμε να κάνουμε κοιμά μόνο με δύο υλικά. Με κοιμά, με το κρέας, ναι. Αυγό. Αλάτι πιπέρι. Μόνο αυτό θα βάλω σήμερα στο κοιμά. Ούτε ψωμάκι, ούτε φρυγανίτσα, ούτε ντομάτα, ούτε κάτι άλλο. Τίποτα. Δεν θα βάλω κάτι άλλο γιατί θα κάνω μια πολύ δυνατή σάλτσα και δεν θέλω να μπερδέψω πολύ τις γεύσεις. Λοιπόν, πλάθουμε αρκετά καλά. Θα καείς, Ανδριανή, πρόσεχε. Πλάθησε τις κοιμάδες, παιδί μου. Τι κάνεις, Ανδριανή, εκεί από κάτω. Θέλω να δω τη δυνατή σάλτσα του Θέμη. Ψαχουλεύει. Δεν μου είπατε να μην σας ενοχλώ και να μην ανακατεύομαι στα πόδια σας. Λοιπόν, ανακατεύουμε πάρα πολύ κατά το κοιμά. Θέλουμε όσο γίνεται να μην καταλαβαίνουμε το κοτόπουλο και το μοσχάρι. Δηλαδή όσο γίνεται να το κάνουμε ένα. Να ομογενοποιήσεις λοιπόν τα δύο είδη κρέατος. Πολύ καλά. Αυτή είναι πιο στην παρατήρηση, πιο στη λέξη. Βέβαια, ό,τι λέω στέλνεις είναι σωστό. Λοιπόν, ξεκινώ και πλάθω τώρα τα κεφτεδάκια. Βλέπετε ότι ακριβώς, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Επειδή θα τα κάνω στη γάστρα, δεν θέλω να κάνω κεφτεδάκια μικρά. Θα τα κάνω λίγο μεγάλα. Θα κάνω κεφτέδες. Ο κεφτές είναι ο μεγάλος κεφτές. Όχι, έτσι το είπα εγώ τώρα. Δηλαδή, Θέμο, εμείς γιατί βάζουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά. Σε τι πλάνη ζούμε. Όχι, δεν είναι κακό. Είναι κακό. Για γεύση, μάλλον. Ναι, αλλάζει γεύση. Είναι πιο. Τώρα αυτό είναι κρέας. Δηλαδή, όταν θα το φάτε, θα γράφετε ότι είναι σκέτο κρέας. Ναι. Δεν είναι κακό κι αυτό. Είναι κάτι διαφορετικό. Ας το δοκιμάσουμε. Ούτε κακό είναι να βάζεις μέσα. Αν σας αρέσει κάτι, τυριά, ντομάτες, δεν είναι λάθος. Αλλά. Βλέπουμε και τα υλικά εμείς. Αφήστε την καρτούλα εκεί, διαβάστε με την άνεσή σας όσο θα φτιάχνει ο. Παράλληλα, όσο πλάθουμε, έχω ξεκινήσει και το λάδι μας, το έχουμε ανοίξει, να ανεβάσει θερμοκρασία. Έχεις βάλει πολύ κολαδάκι, γιατί θα κάνουμε κεφτεδάκια. Νομίζω σου είπε να του φτιάχνει τους κεφτέδες και ότι αυτό θα έρθει να τηγανίσει. Μόλις τηγανίσει ο Στέλιος Δερβός, εγώ θα κάνω τη σάλτσα δίπλα. Θα κάνουμε παράλληλα δύο δουλειές. Δεν χρειάζεται να βλέπουμε το τηγάνι. Εγώ θέλετε να φύγω, μήπως ενοχλώ. Όχι, μας κάνεις πολύ ωραία παρέα, Ανδριανή, κάνεις και ωραίες παρατηρήσεις. Απλά, μάλλον δεν σε βάζει να τηγανίσεις, για πρώτα να μην κουραστείς. Παιδιά, λερώνεται. Και δεύτερον να μην λαδωθείς. Μετά έχει και ωραία μαλλιά σήμερα και άμα μυρίσουν λαδίλα, φαντάζομαι ότι έχουμε να ακούσουμε μετά. Οπότε καλύτερα να τα κάνουμε οι δυο μας.
έχω αρχίσει και ανησυχώ για το ενδιαφέρον σας στο πρόσωπό μου. Μην πάθω το ένα, μην πάθω το άλλο. Εσύ θα κάνεις την πιο σημαντική δουλειά. Θα δοκιμάσεις στο τέλος. Λοιπόν. Λοιπόν, πρέπει να κάψει πολύ το λάδι για να δείξει το κεφτέρι. Είναι έτοιμο. Αν το πιούν θα γίνει χάλια κεφτέδες. Ένας εύκολος τρόπος, όχι νερά και τέτοια πράγματα που κάνανε παλιά. Βάζουμε λίγο το κρέας. Δεν έχει κάψει το λάδι. Απλώς τον δυναμώνουμε. Το βάζει τέρμα. Τέρμα. Έτσι τηγανίζει σε καυτό λάδι. Καυτό λάδι και μετά βλέπουμε. Αν είναι πολύ δυνατό, το χαμηλώνουμε εμείς. Έτσι το βλέπουμε στην πορεία. Δεν υπάρχει κάτι στάνταρ. Να το χαμηλώσουμε λίγο, γιατί μπορεί να μας αρπάξουν απ' έξω και να είναι από μέσα άψιστα. Μπορείς να ανεβάσει θερμοκρασία, χαμηλώνουμε, Αδριανή. Ένα σου αυτό το βάλουμε και στο φούρνο. Ναι. Γιατί το ψήνουμε από πριν. Θέλουμε να το θωρακίσουμε και να πάρει να το ροδίσουμε. Γιατί άμα το βάλουμε κατευθείαν στο φούρνο, θα σπρίσει το μπιφτέκι και θα. Άρα δεν μας ενδιαφέρει τόσο να ψηθεί. Όχι, όχι απ' έξω. Μόνο να μας κάνει μια κρούστα απ' έξω να είναι λίγο πιο όμορφο στο μάτι. Ούτε αλευρώνει το μπιφτέκι. Δεν το αλευρώνω καθόλου. Λοιπόν, στην κασαρόλα μέσα εδώ θα βάλω ελαιόλαδο. Θα κάνω τώρα τη σάλτσα. Η σάλτσα είναι αρκετά εύκολη και γρήγορη βασικά. Βάζω πράσο. Αντικρεμίδι. Το πράσο μπορεί να αντικαταστήσει το κρεμμύδι. Μοιάζει πάρα πολύ στη γεύση με το κρεμμύδι. Για μένα λίγο πιο νόστιμο. Καρότο και το σκόρδο. Είναι εξάδικο. Mm. Αρκεί να το ψιλοκόψω το πράσινο, μην είναι δηλαδή μεγάλα κομμάτια και το. Ανακατεύουμε. Με βάζει και να κοιτάξει μέσα. Νομίζω ναι, ότι έχει αρχίσει να. Νομίζω ότι στα τεφάλι. Αυτό το κόκκινο εδώ στο κέντρο έχει είναι κάποιο δηλαδή. Λόγο ύπαρξη. Θέμω, το βάζω. Ναι, καλέ, αυτό το τσιρίζει. Είναι μια χαρά. Δεν το γνωρίζω, Φανδριανή. Γιατί είναι οικιακά τηγάνια και δεν τα έχω δουλέψει καθόλου αυτά. Στο σπίτι σου δεν μαγειρεύεις. Μαγειρεύω, δεν έχω τόσο καλά τηγάνια σπίτι μου. Δεν είμαι τόσο τυχερός. Δεν μαγειρεύεις, δεν τρώτε σπίτι σας. Πώς δεν τρώμε, αλλά δεν έχω αναρωθεί ποτέ τι είναι αυτό το κόκκινο στο κέντρο του τηγανιού. Νομίζω ότι. Δεν θέλω να πω βλακία, γι' αυτό δεν θα πω τίποτα. τίποτα. Τα επαγγελματικά τηγάνια είναι πιο απλά, είναι σκέτα. Δεν είναι ένα τηγάνι μόνο και τίποτα άλλο. Πολλές φορές κολλάνε κιόλα. Θέλω να κάνω κι άλλα. Να τα αφήνεις να κάψουν πρώτα. Να ζυμώσω κι άλλα. Όχι μωρέ, μα είμαστε εντάξει. Θέλεις. Έχει κόσμο εδώ, ποιος θα προφάει. Θα το κάνω εγώ μετά. Λοιπόν, ανακατεύουμε. Θέλουμε ίσα λίγο να μπαραθούνε. Έχω πάρει κρασί, ένα λευκό κρασί το οποίο μου αρέσει τη γεύση. Σβήνουμε. Να χαμηλώσω εδώ λίγο τη φωτιά. Νομίζω είναι καλή εδώ, γιατί να χαμηλώσεις. Για να μην τα κάψω. Δεν τα κες. Τα αφήνω να ψηθούν και άλλη μια τούμπα. Κάνε μια τούμπα να δεις, νομίζω είναι έτοιμα. Τι λες. Ό,τι μου πεις, εσύ το ξέρω. Εγώ που ξέρω. Πολύ καλά. Ωραία. Γιατί δεν παίρνεις και ένα κουτάλι, μπορεί να σε βοηθήσει αυτό. Όποιο είναι έτοιμο, το βάζουμε κατευθείαν εδώ μέσα. Το τεινάζεις λίγο στον αέρα, να φύγουν τα πολλά λαδάκια και το βάζεις μέσα. Κατευθείαν. Βλέπουμε, αν μπορεί να δείξει η κάμερα κοντά στην κατσαρόλα, τι ξεδινιστεί το κρασί και με το που φύγει το κρασάκι, έχω ντομάτες. Άμα θέλουμε η σάλτσα μας να γίνει πιο γρήγορα, απλώς τις ντομάτες, αν δηλαδή, βάζουμε στο μούλτι. Ναι. Τις κάνουμε πουρέ και θέλει τόσο βράσιμο. Πολύτο. Τώρα τις έχω χοντροκόψει εγώ. Εδώ έχουμε πελτέ ντομάτας και φύλλο δάφνης. Θα βάζουμε και αυτά μέσα. Εσύ έχεις δροσερό φύλλο, αν βάλουμε το ξερό δεν μας πειράζει. Δεν μας πειράζει. Εμείς έχουμε έξω πολλά δέντρα με δάχνη και κόβουμε κατευθείαν απ' έξω. Δεν πρέπει να δούμε τα μάτια σας. Ναι. Φυτή ολόκληρη. Η στάλτσα αυτή θέλει μαγείρεμα στα 15-20 λεπτάκια. Τα 15-20 λεπτάκια είναι σχετικά, ανάλογα το σκεύος που έχουμε. Έχουμε ματάκια, κοιτάμε τη στάλτσα, μπορεί να χρειαστεί 10, μπορεί να χρειαστεί 20. Ωραία. Πάμε να τσεκάρουμε. Λοιπόν, ανακατεύουμε καλά. Η ντομάτα θα κρατήσει τον όγκο της. Θα κρατήσει όχι τόσο πολύ. Θα χρειαστεί, Ανδριανή, δεν θα λιώσει τελείως. Θα είναι κομμάτια ντομάτας. Μπράβο, θα έχει μάζα. Λοιπόν, και τώρα θα βάλω αλάτι. Ξανανακατεύω. Θα βάλω νερό. Δεν μας πειράζει να βγει ζουμερή. Μάλλον θέλουμε να βγει ζουμερή και θα το βάλουμε μετά μαζί με το ρύζι. Σιγά-σιγά στο φούρνο, οπότε θέλουμε να υπάρχει υγρασία. Δεν θέλουμε να κάνουμε τη σάλτσα τελείως στεγνή, θέλουμε να είναι μια ζουμερή σάλτσα. Στεγνή, νομίζω ότι είναι έτοιμα τα κεφτυράκια. Λοιπόν, καπακώνουμε και περιμένουμε για 10 λεπτά. Ωραία, εμείς έχουμε ήδη έτοιμη τη σάλτσουλα εδώ. Το ρύζι πότε θα το βάλουμε, στη γάστρα απευθείας. Ναι, κατευθείαν. Ωραία. Θα δείτε τώρα. Για να σας δω γρήγορα, γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Είπαμε ότι μαγειρεύουμε οικονομικά, υγιεινά και γρήγορα. Γρήγορα, ναι. Και εύκολα και νόστιμα όλα. Λοιπόν, πλάκα πλάκα είναι πολύ εύκολο το φαγητό, είδατε. Δηλαδή με δύο-τρεις κινήσεις. Τα κεφτεδάκια είναι έτοιμα, η σάλτσα
Αν θέλουμε να αποφύγουμε το τηγάνισμα, μπορούμε... πάλι θα μας ψηθεί. Κοίτα, Ανδριανή, άμα θέλει να αποφύγουμε το τηγάνισμα. Δεν κλείνει τη φωτιά εδώ. Ναι, ρε, βέβαια, το κλείνω αμέσω. Βγάλτε το όμω από εκεί, γιατί θα καίει το λάδι να το έχουμε πάνω στο μάτι. Άμα θέλουμε να αποφύγουμε το τηγάνισμα, πρέπει να δυναμώσουμε το φούρνο σε πάρα, πάρα πολύ δυνατή φωτιά. Να ρωτήσουν τουλάχιστον. Να ρωτήσουν απ' έξω. Αλλιώ θα είναι άστρο, θα είναι λευκά, δεν θα είναι τόσο όμορφο στο μάτι. Είναι και το κοτόπουλο κοιμά. Θα είναι κατά. Που ασπρίζει. Ναι. Εντάξει, ρε παιδί, μπορεί να θέλουμε να αποφύγουμε. Δεν είναι πάρα κακό, πολύ τη διατροφή μας. Σίγουρα δεν και είναι να κακό. Να αποφύγουμε εντελώς τα τηγανικά. Λοιπόν, εδώ τώρα παίρνω τη σάλτσα, όπως είναι. Εδώ την έχεις έτοιμη, βρασμένη, την έχεις βράσει 15 με 20 λεπτά. 20 λεπτά είναι και είναι έτοιμη. Η ντομάτα σου, το κρασί σου, το λαδάκι σου, τα πράσα, τα καρότα. Έχει αυτό το αποτέλεσμα. Είναι αρκετά ζουμερή. Είναι πολύ ζουμερή. Και πολύ μυρωδάτη. Θα την κάνω ακόμα πιο μυρωδάτη γιατί θα κόψω μέσα στα δυο μου. Α, κοίτα που το δυο μου τον βάζουμε στα κεφτεδάκια. Εσύ κάνεις σήμερα σκέφτηκα να το βάλω σε σάλτσα. Δηλαδή τα κεφτεδάκια είναι σκέτα, αλλά ό,τι γεύση δεν έχει το κρέας μου θα το δώσω σε σάλτσα. Δεν τα αφήσω δηλαδή τη σκέτα. Βάζω αρκετό δυο μου. Θα τα ανακατέψω λίγο. Και. Bloom. Θα το κάνω bloom. Αυτό ακριβώς. Bloom. Όπως το έπεσε. Λοιπόν. Και είναι τώρα, μπόλικη σαλτσούλα. Έχω το ρύζι. Λοιπόν, το ρύζι. Για να... Μια κουταλίτσα ένα άτομο. Μια κουταλίτσα ένα άτομο δηλαδή είναι στι σούπε. Αυτό πάμε. Όταν θα κάνουμε σούπα. Εδώ πέρα είναι πιο πολύ. Και πώς θα το καταλάβουμε. Μια μισή δηλαδή είναι πάνω κάτω με το μάτι. Δηλαδή κοιτάξτε. Δηλαδή βλέπετε. Και πάλι μην το πήξουμε στο, στο ρύζι. Αυτό είναι αρκετό. Ωραία. Τι ρύζι πήρε. Συγγνώμη, Στέλιο. Θα ανακατέψουμε καλά. Θέλουμε το ρύζι να είναι μέσα στη σάλτσα. Εδώ. Θα σκεπάσουμε και θα το βάλουμε στο φούρνο. Προθερμασμένος φούρνος. Καλό θα είναι φούρνο να είναι προθερμασμένος, θα μας γίνει το φαγητό πιο γρήγορα. Όταν θέλουμε να βγάλουμε ένα ρύζι σπιρωτό, είναι καλό να πάρουμε ένα ρύζι κίτρινο, τύπου Αμερικής. Θέλω να σου πω ότι έχεις μπερδέψει τα καπάκια. Όχι, αυτό το καπάκι είναι, απλώς καμιά φορά. Α, να το. Χρειάζεται να κουμπώσει. Ναι, χρειάζεται να κουμπώσει. Λοιπόν, εγώ τώρα θα βγάλω το έτοιμο. Και θες θα βάλω άλλο... μέσα αυτό να σιγοψύνω. Ναι. Ευχαριστούμε. Α, τι ξεχάσαμε. Το θυμάρι μας. Έχουμε ένα πολύ ωραίο θυμάρι και θα το βάλουμε από πάνω. Ωραία. Το βάζεις ολόκληρο, οπότε το αποτέλεσμα είναι αυτό εδώ. Παίρνεις το κλαδάκι από το θυμάρι και το απομακρύνεις, γιατί δεν τρώγεται, αλλά έχει δώσει όλα τα αρώματα. Λοιπόν, ορίστε. Έχετε εδώ θυμάρια. Δύο λεπτά και να στριβίρουμε. Σου έχει μείνει στο χέρι το θυμάρι, πρόσεξε. Το καλό με το ρύζι, με το κρυθαράκι, γενικά με τα ζυμαρικά, άμα τα κάνουμε, το ρύζι δεν είναι ζυμαρικό, τέλος πάντων, άμα τα βάλουμε στο φούρνο, στη γάστρα, το καλό είναι ότι δεν μας λασπούν τόσο εύκολα. Γιατί μπορεί να ψηθεί με πάρα πολύ λίγη υγρασία. Σε αυτό το φαγητό μπορούμε να βάλουμε και κρυθαράκι. Ναι, ναι, ταιριάζει πάρα πολύ. Έγινε ένα όντως ωραίο σπιρωτό. Δεν έχουμε θέμα. Λοιπόν, θα μπορούσα να ψήσω λίγο παραπάνω τα κεφτεδάκια εδώ, να τα κάνω ακόμα πιο σκούρα στο χρώμα. Πόση ώρα χρειάζεται να μείνει στο φούρνο το φαγητό μας? Γύρω στη μισή ώρα πάνω κάτω. Μισή ωρίτσα, για το 20 λεπτά με μισή ώρα θέλει maximum το ένα πιλάφι, ας πούμε. Λοιπόν, να βάλουμε και λίγο γιαούρτι που ταιριάζει πάρα πολύ, συγγνώμη, Διανή. Βέβαια. Και το κεφτεδάκι πολύ. Θα μπορούσα να κάνω το γιαούρτι και αρωματικό, δηλαδή να βάλω μέσα στο γιαούρτι μου, να βάλω γιος μου, να βάλω άνηθο. Και εγώ έτσι θα σερβίρω στο σπίτι τα φαγητά. Και το φαγητό μας δεν έχει σχεδόν καθόλου λάδι. Λίγο του τηγανίσματος. Ναι, λίγο φρέσκο ελαιόλαδο πάνω που να βάλουμε. Και είμαστε εντάξει. Είναι αρκετά μυρωδάτο και νομίζω είναι αρκετά εύκολο για... Για σάλτσες, για κεφτεδάκια, για αρχάριση, δεν είναι κάτι. Ναι. Και ωραίο πιάτο, δηλαδή να τρώει η μάνα και του παιδιού να μην δίνει. Για έλα μάνα τώρα. Έλα παιδί. Να ξεκινήσουμε με το ρύζι. Εγώ με τον κεφτέ. Πού είσαι? Γευστικό, δεν είναι άγευστο. Τα ρύζια συνήθως μας απογοητεύουν. Ο κεφτές είναι λίγο πιο σκληρός, είναι κρέας. Ήδη και αλλαγήσε. Αλλά εμένα μου αρέσει. Είναι κρέας, αλλά είναι ελαφρύ και πεντανόστιμο. Το ρυζάκι μου δούμε. Είναι γιουβαρλάκια μέσα έξω. Τα μέσα του... Τα γιουβαρλάκια έξω. Γιουβαρλάκια μέσα έξω, σωστά. Ωραίο είναι. Ωραίο, πάρα πολύ ωραίο που είναι μόνο κρέας.
Και είναι ωραία μαγιά που έβαλες κοτόπουλο μέσα. Το έκανε πάρα πολύ ελαφρύ. Έρχεται το κοτόπουλο. Είναι πολύ ωραίο. Και έτσι που είναι μαγειρευμένο. Τον προτιμώ. Δοκιμάστε το, είναι πάρα πολύ ωραία συνταγή. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και εμείς επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο με εντελώς διαφορετικά θέματα. Εντάξει, πουλάκι μου. Καλή μισή.